Είναι ένα ζουμερό πιάτο. Μπορούμε να το κάνουμε όσο στεγνό ή όσο ζουμερό θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε από σουπέ, από κάτι ενδιάμεσο που είναι αυτό που θα κάνουμε εμείς, μέχρι και τελείως στεγνό, αν αυτό είναι που θέλουμε. Εντάξει. Απλά καλό είναι να χρησιμοποιούμε, όπως σας έχω πάντα, να χρησιμοποιείτε και κάποιες σάλτσες. Και αυτό είναι μια Παρασκευή που έχουμε. Η σάλτσα είναι αυτόματη, ας το πούμε έτσι. Κατευθείαν έχουμε και τη σάλτσα του πιάτου, έτσι, αν το χειριστούμε σωστά. Θα προσθέσουμε τις γαρίδες. Δύο θα χρειαστούμε για εδώ. Μπορούμε τις γαρίδες να τις έχουμε κόψει σε κομματάκια και να τις βάλουμε κομμένες μέσα για να είναι πιο... Μπορούμε, ασφαλώς. Ο λόγος που τους κρατάμε περισσότερο έτσι είναι για παρουσίαση. Είναι λίγο πιο εντυπωσιακό όταν θα έρθει το πιάτο να είναι η γαρίδα ολόκληρη. Αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα προτίμησης και εξάλλου μπορεί να χειριστείς και μια παρουσίαση εξίσου εντυπωσιακή με κάποιον άλλο τρόπο με κομμένη τη γαρίδα. Σαφώς. Προσθέτουμε λοιπόν το καλαμάρι. Είπαμε θέλει πολύ λίγο. Τη γαρίδα που είναι σχεδόν έτοιμη θα την αφαιρέσω για να μην παραμαγειρευτεί και θα την προσθέσω στο τέλος. Θα τα δοκιμάσεις καταρχήν, δοκίμασα. Βάλουμε μια γαριδούλα παραπάνω, να τη φάμε μετά. Δεν είναι δύο γαριδούλες, τόσο στην οματαίτη, δεν κάνουμε δουλειά. Εσύ θες να με ταλαιπωρείς, νομίζω. Όχι, είμαστε πολύ νοματέοι εδώ για να φάμε δυο γαριδούλες. Μάραθος στο τέλος που είπαμε. Λοιπόν, εδώ όπως καταλαβαίνετε, η παρουσίαση είναι πολύ απλή, γιατί το πιάτο θέλουμε να θυμίζει έτσι λίγο παραδοσιακό, λίγο σπιτικό, οπότε δεν θέλουμε κάτι επιτηρευμένο. Εντάξει. Ναι, άσε να πάμε και τίποτα. Ναι, αλλά κάτσε, βάλω και σάλτσα, μην το παίρνεις ακόμα, περίμενε. Σάλτσα. Σε έχω δει. Α, εντάξει, εδώ είμαι. Κλεμμένο. Αυτό που μ' αρέσει στο σημερινό μάθημα είναι ότι έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ απλά υλικά, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε οπουδήποτε, μπορεί να γίνει ένα καθαρά σπιτικό φαγητό, αλλά με γεύση επαγγελματική εστιατορίου. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είπαμε ότι μπορούμε, είναι ο τρόπος που μπορούμε να σκεφτόμαστε. Ένα πιάτο που είναι γευστικό, που μας φέρνει αναμνήσεις στο μυαλό, το οποίο αυτό είναι πάντοτε καλό να συμβαίνει και δεν ξενίζει. Ο κ. Λουκάκου τους έδειξε πώς μαγειρεύουμε όσπρια, πώς μαγειρεύουμε πράσινα λαχανικά, πώς μαγειρεύουμε θαλασσινά, πώς μαγειρεύουμε πολλά πράγματα μέσα σε ένα πιάτο. Γι' αυτό πιστεύω ότι διάλεξε και αυτό το πιάτο, για να δείξει πώς μπορούμε να κάνουμε πολλές Παρασκευές. Ήταν έκπληξη και ικανοποίηση το ότι θα μπορούσαμε να δούμε τεχνικές μαγειρικής, γιατί συνήθως εστιαζόμαστε σε μία συνταγή και μένουμε σε αυτή. Αλλά σήμερα ήταν επικοδημητικό το ότι μπορέσαμε να μάθουμε πράγματα που είναι βασικά στη μαγειρική. Ο Γιάννης έφτιαξε ένα πάρα πολύ όμορφο, θρεπτικό, γιατί όντως είναι θρεπτικό αυτό το πιάτο, και εύκολο, δεν είναι δύσκολο πιάτο. Και από αυτά που περίσσεψαν από το Γιάννη, θα κάνουμε μία, δύο, τρεις, μπα, κάνουμε πολλές σούπες. Γιατί? Γιατί έχουμε τα βασικά μας, δηλαδή έχουμε ένα ζωμό κοτόπουλο, ένα ζωμό λαχανικών. Από αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε, μπορούμε να κάνουμε 6-7 σούπες. Mm. Γιατί μπορούμε να ξεχωρίσουμε όλα τα συστατικά και να τα περάσουμε στο μίξερ ή στο μπλέντερ και να κάνουμε ξεχωριστή σούπα, μπορούμε να προσθέσουμε γιαούρτι, κρέμα γάλακτος, φρεσκιά ντομάτα, ό,τι θέλουμε και να κάνουμε διαφορετικές σούπες. Με έχεις ρωτήσει, Γιάννη, για τα λαχανικά, αν θα είναι άνοστα ή όχι. Θέλω να έρθεις πάνω μαζί μου, να κάνουμε ένα μικρό πείραμα. Θέλω ο Γιάννης να μου διαλέξει κάποια υλικά που θέλει από εδώ και όλα μαζί. Εντάξει, προσπάθησε να αποφύγεις ό,τι έχει φλούδα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, παιδιά, να το κάνουμε. Δηλαδή, είπαμε, αν έχουν φλούδα, θα περάσουμε από ένα σιλουνάκι και θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις φλούδες και τα κουκούτσια off. Εντάξει, εάν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, τα βάζουμε μέσα. Νομίζω ότι φτάνει. Παίρνουμε το μιξεράκι. Τι θες να βάλεις μέσα, θες να βάλεις ζωμό κοτόπουλο, θες να βάλεις και το νερό, θες να βάλεις ζωμό λαχανικών. Ωραία. Λιώστε. Γιάννη, θες να μου τηγανίσεις αυτό, κρίστη είναι σύντομα, δεν είναι. Ναι. Να το κάνουμε κρίστη.
το δοκιμάσουμε. Πάμε κουτάλι. Χρησιμοποιούσαμε υλικά, κυρίως τα λαχανικά, και όσο προχωρούσαν οι διαδικασίες μαγειρέματός τους, τόσο έβρισκε ο κύριος Καρμούτσος τρόπους για να χρησιμοποιήσεις τα απομεινάρια από το κάθε τι. Δηλαδή, τα ψήσανε τα λαχανικά, πήραν αυτό που θέλανε από το ψήσιμο. Τα βράσανε τα λαχανικά, πήραν αυτό που θέλανε από το βράσιμο. Και μετά πολτοποιήσανε τα ίδια τα λαχανικά για να φτιάξουν μια σούπα. Οπότε, ίσως αυτό, το ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα υλικά πάρα πολλές φορές μέχρι να έρθει η ώρα να τα πετάξεις. Που είναι οικονομία στην κουζίνα αυτό το πράγμα. Θα βγάλουμε, αφαίρεσε τις πατάτες από εδώ. Πάρε μέχρι τώρα και αφαίρεσε τις πατάτες. Κράτα μόνο το ζουμί. Και φανταστείτε ότι αυτά τα λαχανικά τα έχουμε περάσει από το φούρνο, τα έχουμε βράσει. Επειδή όμως δεν έχουμε πετάξει πουθενά το ζουμί τους, καταλάβατε, δεν το έχουμε πετάξει, δεν έχουμε επιλέξει τι θα βάλουμε. Όπως πέρασε από το φούρνο, το βάλαμε μέσα στην κατσαρόλα και έβρασε. Αλλά έχει μείνει όλη η γεύση, δεν έχει πεταχτεί. Δεν επιλέξαμε δύο λαχανικά να τα βάλουμε κάπου και τα υπόλοιπα τα πετάξαμε. Τα έχουμε κρατήσει όλα τόφια. Ρίχτω αυτό όλο μέσα. Δέσποινα, πες μου. Η γεύση, όπως είπατε, όλη έχει μείνει από τα λαχανικά. Αλλά αλάτι δεν υπήρχε πουθενά. Ούτε στις πατάτες που είχατε βράσει εσείς, ούτε στα λαχανικά πριν μπει στο φούρνο, ούτε στο ζωμό μετά. Οπότε λογικά είναι ανάλατο όλο. Δεν είναι. Θεωρητικά. Εντάξει. Θα μπει κάποια στιγμή μετά. Θα μπει κάποια στιγμή στο τέλος. Αυτό το συγκεκριμένο, επειδή υπήρχαν κάποια όξινα πράγματα μέσα, εντάξει, έβγαλε μια όξινη γεύση. Που τι σημαίνει αυτό, δεν έβγαλε ιδιαίτερη γεύση, σημαίνει ότι δεν θέλει πάρα πολύ αλάτι. Ναι. Όταν έρθει σε βρασμό, θα το περάσουμε από τον Κινέζο, το Σινουά. Το βάλουμε στο πιατάκι μας και από εκεί και πέρα διαφοροποιούμε τις σούπες. Πώς? Ο Γιάννης έχει κάνει κρίσπι το σύγκλινο μάνης, το χοιρινό. Πάρα πολύ καλή γεύση. Μπορούμε να το βάλουμε από πάνω. Θα το δείτε, θα φτιάξουμε 2-3 διαφορετικά. Μπορούμε να βάλουμε λίγο γιαούρτι και να κόψουμε λίγο τη γεύση και να την κάνουμε λίγο πιο δροσερή. Μπορούμε να βάλουμε λίγη ντομάτα. Συγγνώμη, ναι. Γιαούρτι στο ζεστό, στη ζεστή σούπα μέσα. Όχι, όταν τη βάζουμε στο πιάτο. Θα δει, θα φτιάξουμε. Σκέτο, ανακατεμένο, δεν το έχω ξαναδεί. Όχι, σκέτο, έτσι όπως είναι. Θα φτιάξουμε 3 διαφορετικά πιάτα. Ωραία. Αν μας φτάσει το ζουμί, γιατί εδώ ο Αποστολάκης μου βάζει λίγα πράγματα. Οικονομία. Βάλ το φουλ να βράσει. Αυτό που προσπαθώ να σας περάσω είναι ότι πρώτον δεν πετάμε τίποτε, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε υλικά που έφερε ο Γιάννης. Πολύ λίγα υλικά από τα δικά μου που μου φέραν χρησιμοποίησαμε, ό,τι πατάτα. Και επίσης, πόσο εύκολο είναι να κάνουμε πιάτα. Γιάννη, δοκίμασε και αν θεωρείς ότι θέλει αλάτι, αλάτι θέλει. Θα αλατίσουμε μόνο όταν ξέρουμε τι θα είναι το αποτέλεσμα. Στη μία που θα βάλουμε ντομάτα ομή, επειδή η ντομάτα είναι αλατισμένη, δεν θα αλατίσουμε τη σούπα, γιατί θέλουμε να κάνουμε παιχνίδι. Θέλουμε τη βάση της σούπας, από πάνω την ντομάτα και σου βάλουμε και λίγο γιαούρτι. Βέβαια, ο Γιάννης αλάτισε όλο το προϊόν, οπότε αυτό θα το κάνουμε. Δεν πειράζει. Εντάξει. Πάντω σίγουρα ήθελε πολύ αλάτι. Εγώ επειδή φαντάστηκα θα μου πεις να τα κόψω αυτά, ξεκίνησα μόνο μου. Καλά έκανες, μπορώ να χρησιμοποιήσω. Τα αφήνω ακόμα, δεν συνεχίζω να βάλω. Βάλε λίγο. Παιδιά, τελειώνει. 2 λεπτά είναι. Βάλε μου. Μοίρασε έτσι σε 2, Βάλε μου λίγο ακόμα. Ευγενία, δεν θα έρθει να παίξουμε με τη σούπα στο τελείωμα? Ναι, θέλω πάρα πολύ. Έλα. Γιατί το σουρώνεις, δεν μπαίνει κατευθείαν? Εγώ θα την έβαζα κατευθείαν. Μπαίνει και κατευθείαν. Έλα από εδώ, έλα από πίσω. Έλα από πίσω. Αυτό μπαίνει και κατευθείαν. Επειδή εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι με τις σούπες μας, θέλουμε πιο βελούδινη γεύση. Εντάξει, παιδιά, προσέξτε τώρα να δείτε πού δεν πετάμε τίποτε. Προσέξτε το κόλπο. Αυτό εδώ όλο τον πολτό μπορούμε να το βάλουμε άνετα στη σούπα μας. Εντάξει. Τι είναι, ένας πολτός από λαχανικά. Αυτό τον πολτό, εάν τον πάρουμε, το βάλουμε σε ένα ταψί. Το βάλουμε λίγο στο φούρνο και αφαιρέσουμε όσο πιο πολύ υγρασία μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλούς κεφτέδες λαχανικών. Α, καταπληκτικό. Αυτό δεν το έγραψα. Πρέπει να το γράψω. Καταλάβατε ότι γενικώς. Όχι, κάτσε εδώ. Γενικώς τίποτε δεν πάει χαμένο. Αρκεί να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί. Έχουμε τις δύο βάσεις. Ο Γιάννης έχει ψιλοκόψει λαχανικά. Έχουμε ξεράνι το σύγκλινο. Έχουμε γιαούρτι, έχουμε ντομάτα, έχουμε κρεμμύδι, έχουμε φτιμάρι. Θα φτιάξεις ό,τι θες.
Εσύ με το Γιάννη. Α, εγώ δεν έχω τέτοιο ταλέντο. Όχι, δεν έχει. Θα τα κάνω χάλια. Όχι, δεν το κάνετε χάλια γιατί έχει το Γιάννη εδώ που είναι μοντέλο και ξέρει. Λοιπόν, εδώ έχω τα κουταλάκια. Ναι. Θα κάνετε εσείς από το χαμό και θα το δικό μου κουταλό. Σκούψε λίγο, Γιάννη. Και ας τη CIA που φοράς εκεί πέρα, σκούψε λίγο. Κοίτα, όλο και πιο εκεί με πάνε. Λοιπόν, μπορώ να φύγω από την εκπομπή. Ρε, σφίχτε η αποστολάκι Γιάννη. Γιατί εγώ γερνάω. Εδώ γερνάω και δεν το έχω. Γιάννηξε και το γιαούρτι. Μπράβο. Έχουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε όπου θέλετε. Απλά, αν είναι να βάλουμε γιαούρτι, θα το βάλουμε στο κέντρο. Ναι. Δεν θα το απλώσουμε και μπορεί να βάλουμε ντομάτα γύρω-γύρω. Λοιπόν, βάλουμε το Γιάννη. Εγώ αναλαμβάνω το γιαούρτι. Τι κάνω, παίρνω λίγο. Ναι. Θέλουμε άλλο ένα κουτάλι για το γιαούρτι. Παιδιά, ένα-ένα πιάτο. Εντάξει, οπότε το πρώτο πιάτο τι θα το κάνουμε, γιαούρτι με ντομάτα. Αρκετό ή λίγο. Δεν μπορούμε να βάλουμε σίγγλα πάνω στο γιαούρτι, μια και είναι ο μόνος τρόπος για να κολλήσουμε πάνω. Πάμε. Δείξτε μου. Γενναία. Λοιπόν, έξω από το πιάτο, εδώ. Γιατί θα φύγει. Τι να κάνω, για πάλι στην βρεγιά. Έτσι, έτσι, μέχρι να βγαίνει πέρα. Μα πού να το ξέρω εγώ αυτό. Γι' αυτό στο δείχνει να το κάνει. Δεν πειράζει, θα στο μάθουμε. Α. Αυτό, μπαίνει εδώ, έτσι. Ωραία. Και πάλι τον από εδώ. Α, καταπληκτικό. Μέχρι να βγει κάτι όμορφο και να μπει στο κέντρο του πιάτου. Άρα τι να κάνω, το βάλω μέσα, το βάζω. Πάλα. Στο κέντρο. Το βάζω. Μπράβο, τέλει. Ωραία. Κάτι φέρτε το λίγο πιο πολύ στο κέντρο. Ωραία, μπράβο. Γύρω-γύρω θέλουμε να βάλουμε λίγη ντομάτα βιενία. Με το γύρω-γύρω. Ή σταγόνες ή γύρω-γύρω. Έλα, Γιάννη. Εγώ. Ναι. Πάρουμε ζουμάκι. Ζουμάκι. Και αυτή είναι ντομάτα φρέσκια αλατισμένη, είπες. Ναι. Ωραία. Α, τι ωραία που τα κάνεις, μπράβο. Να κάνει και εσύ βγαίνει όμως λίγο. Τόσες σημειώσεις κράτησες. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Από τη θεωρία στην πράξη απέχει. Ναι, μια χαρά. Σταμάτα, βρε, χαζό. Έφερε, γιατί μου βουλιάζει το ζουμί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία. Ωραία. Τι θέλουμε, θέλουμε να βάλουμε σύγκλινο και φέρτσο κρεμμύδι. Να επιπλέει, θέλουμε. Τι είπα για να επιπλέει, το φαίνεται. Θες να βάλουμε ένα επιπλέει, κοίτα να δεις. Άμα θέλει να επιπλέει, δεν βάζουμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να φάνει το κόκκινο της. Θέλω να πάρει τη γεύση. Άμα θέλει να επιπλέει, βάζει κομμάτι. Πού, λοιπόν, δεν μου λες τώρα και τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το κρεμμυδάκι και το σύγκλινο και το βάζουμε γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Μέσα. Βλέπεις το κόκκινο πώς στέκεται. Απλά παίρνει μεγάλο κομμάτι. Εντάξει, μάλιστα, αλλά θα βγει πολύ. Τώρα, άμα βάλεις 3, πρέπει να βάλεις 4, πρέπει να το κάνεις συμμετρικό. Αφού με φάγατε. Εντάξει. Ωραία. Λίγο σύγκλινο, λίγο φρέσκο κρεμμύδι, καθαρίζουμε το πιάτο, είναι έτοιμο. Αποφεύγεις το... Μπράβο, τέλειο. Αυτό είναι. Ο Γιάννης καθαρίζει το πιάτο. Μία σούπα. Α, κουνολάκι. Πρέπει να κάνω... Εδώ, εγώ στο σπίτι μου θα χρησιμοποιήσω αυτό που βάζω το παγωτό. Μία χαρά, θα βάζω μέσα αυτό με το παγωτό και κλαν. Τέλειο. Αυτό πολύ ωραία εδώ. Λίγο θυμάρι, παιδιά. Και λίγο φρέσκο πιπέρι, υποθέτω. Ναι, ναι. Βάλε γύρω-γύρω. Βάλε. Δεν έχουμε βάλει πιπέρι καθόλου. Έχω βάλει εγώ στα λαχανικά μέσα. Βάλει, Βάλε, να σου πω κάτι, βάλε γύρω-γύρω στο πιάτο για να παίρνει, να μην βάλουμε μέσα. Πάω να ασκήσω πτυχία και τέτοια. Να βάλουμε και λίγο... Πάμε, μπράβο, Αβιονία. Βλέπεις πώς δουλεύουν αυτοί, πώς χρησιμοποιούν το οτιδήποτε, τον τρόπο που κινούνται που είναι πολύ βασικό. Δηλαδή αυτά πρέπει να κλέβεις, θεωρώ εγώ, από κάποιον μάγειρα. Τον τρόπο που δουλεύει και που σκέφτεται. Λοιπόν, γιατί δεν έρχεστε απάνω να δοκιμάσετε τα διάφορα που φτιάξαμε? Α, πολύ ευχαρίστως. Να μας πείτε και τη γνώμη σας. Και τώρα περάστε στο μπουφέ, έτσι. Περίμενε, δεν γίνεται έτσι. Θα κάνετε μια γραμμή έτσι από εδώ. Για να φάνε να δοκιμάσουν όλοι. Λουκάκος δάσκαλος. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουν τόσα υλικά και να μπερδεύονται αναμεταξύ τους, αλλά οι γεύσεις να βγαίνουν ατσαίρες. Αυτό νομίζω ότι είναι το τέλειο αποτέλεσμα. Λοιπόν, φάτε ό,τι είναι να φάτε, δοκιμάστε. Και ελάτε προετοιμασμένοι αύριο, γιατί όσο πάνε τα πράγματα στο MasterChef, δυσκολεύουν. Πρόκειται να έχετε μία όμορφη, γεμάτη εκπλήξεις και συναρπαστική εβδομάδα. Παιδάκια, ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστούμε πάρα πολύ.